Τη 43η θέση ανάμεσα σε 72 χώρες κατέλαβαν οι Έλληνες μαθητές στον Διεθνή Διαγωνισμό Νοημοσύνης PISA που διοργανώνει ο ΩΣΑ. Τη δική του τοποθέτηση αναφέρει στην κάμερα της τηλεόρασης του Σέντερ ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, Απόστολος Μουμτσάκης. Πιστεύω ότι έχει πιάσει ο κατήφορος πλέον, ενώ μέχρι τώρα οι γονείς ενδιαφέρονταν για την πρόοδο των παιδιών, βοηθούσαν όσο μπορούσαν, συνεισφέραν δηλαδή οικονομικά. Τώρα ο καθένας και με την κρίση ασχολείται για το πώς θα τα βγάλει πέρα, άρα λοιπόν δεν ασχολούνται και τόσο πολύ με την μόρφωση των παιδιών τους. Ίσως είναι ένας αυτός ο λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι και τα ίδια τα παιδιά είναι απογοητευμένα από το γεγονός ότι και αν ακόμα τελειώσουν κάποια σχολή, δεν θα έχουν πού να απορροφηθούν, δεν θα μπορέσουν να βρουν μία δουλειά. Γιατί μέχρι και τώρα ο στόχος όσων αποφοιτούσαν από τα πανεπιστήμια ήταν να βρουν τελικά μια δουλειά και να μπορέσουν να ζήσουν και όχι μόνο η μόρφωση την οποία παρήχαν τα πανεπιστήμια. Μαθαίνω και ότι είναι προβληματισμένοι τόσο στο Υπουργείο Παιδείας αλλά και η δικιά μας διδασκαλική ομοσπονδία για αυτό το γεγονός. Θα πρέπει όμως να γίνουν βαθιές τομές, μεγάλες αλλαγές στην παρεχόμενη εκπαίδευση έτσι ώστε να μπορέσουμε να την βελτιώσουμε και από εδώ και στο εξής να αναβαθμίσουμε την παρεχόμενη εκπαίδευση.